καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Ζήση. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είχατε και το τελευταίο, το ένα τεχνικό meeting πριν από λίγο, άρα πάμε στην τελική ευθεία για τον αγώνα με τον Καναδά. Ναι, ακριβώς. Είναι δύο μέρες πριν από την έναρξη του πρώτου αγώνα με τον Καναδά. Αύριο είναι τελετή έναρξης. Εμείς είμαστε στη Λίλ, γιατί αναφέρατε Παρίσι, η πρώτη φάση του Ολυμπιακού τουρνουά του μπάσκετ είναι στη Λίλ. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι και χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ. Και αρχής γενομένης από τον Καναδά, όλοι μαζί θέλουμε να χαρίσουμε όμορφες στιγμές και να κάνουμε όλους τους Έλληνες περήφανους. Είναι δύσκολα τα παιχνίδια, κύριε Ζήση, έτσι. Είναι όλες οι ομάδες πάρα πολύ δυνατές. Σίγουρα, ένα Ολυμπιακό τουρνουά πάντα έχει πάρα πολύ ισχυρές ομάδες. Φέτος επίσης διαθέτουν στο ρόστερ τους όλους τους μεγάλους παίχτες από την Εθνική των Ηνωμένων Πολιτειών, της Σερβίας και όλων των υπολείπων ομάδων. Οπότε σίγουρα θα είναι ένα πολύ δύσκολο τουρνουά για όλες τις ομάδες. Εμείς έχουμε καταφέρει να είμαστε σε αυτό το τουρνουά μετά από 16 χρόνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι ήδη μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά δεν είμαστε χαρούμενοι μόνο με τη συμμετοχή. Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε το καλύτερο μας πρόσωπο και αρχές γενομένες από το πρώτο παιχνίδι. Να βάλουμε δύσκολα σε μια ομάδα που έχει πολύ μεγάλη ποιότητα, πολύ μεγάλη εμπειρία. Πήρε χάλκινο μετάλλιο στο περσινό παγκόσμιο. Οπότε κάθε παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αξίζει να σημειώσουμε το πολύ καλό κλίμα που υπάρχει μέσα στην εθνική ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι βοηθάει και η δική σας εμπειρία του Βασίλη του Σπανούλη. Έχετε ζήσει μεγάλες διοργανώσεις, έχετε ζήσει μεγάλες στιγμές με την εθνική ομάδα και βλέπουμε ότι αυτό έχει περάσει στους παίκτες. Το είδαμε πολύ έντονα στο προολυμπιακό και την μάχη που έδωσαν για να φτάσετε μέχρι τη Γαλλία. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι οι παίκτες μας. Το πιο σημαντικό είναι ότι όλοι αντιλαμβάνονται πόσο μεγάλη περηφάνεια και τιμή είναι να φοράς αυτή τη φανέλα και πόσο μάλλον να συμμετέχεις και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όλοι προέρχονται από πολύ δύσκολες χρονιές, άλλοι προέρχονται από τραυματισμούς, θυσιάζουν το κορμί τους, χρόνο από τις οικογένειάς τους, από το καλοκαίρι τους για να είναι εδώ, να τιμήσουν τη φανέλα που φοράνε το εθνόσημο. Από εκεί και πέρα, όλοι όσοι είμαστε δίπλα τους, προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε όσο δυνατόν καλύτερα. Πάνω απ' όλα είναι τα παιδιά και νομίζω ότι όλοι μαζί είναι ενωμένοι και θέλουν πολύ να πετύχουν και πιστεύω ότι έχουν όλα τα φόντα για να το πραγματοποιήσουν. Το πρόγραμμα, κύριε Ζήση, θυμίστε μας λίγο. Το Σάββατο είναι ο Καναδάς και μετά έχουμε Αυστραλία και μετά Ισπανία. Όχι, είναι Καναδάς, μετά είναι Ισπανία και Αυστραλία. Υπάρχει επίσης η ιδιαιτερότητα του Ολυμπιακού τουρνουά που υπάρχουν και πρωινοί αγώνες, κάτι πολύ σπάνιο σε άλλα τουρνουά, Ευρωμπάσκετ, Παγκόσμια, σε αγώνες Ευρωλίγκα ή NBA. Ναι. Ας πούμε, για παράδειγμα, τον αγώνα μας με την Ισπανία παίζουμε στις 11 ώρα το πρωί. Οπότε και αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα, όπως και το γεγονός ότι μένουμε τώρα σε ένα μικρό Ολυμπιακό χωριό της Λίλ, το οποίο είναι πολύ όμορφο. Αλλά είναι μόνο όλες οι μπασκετικές ομάδες που συμμετέχουν στο τουρνουά. Τα παιδιά έχουν πάει στο Παρίσι γιατί ο Γιάννης είναι σημειοφόρος μαζί με την κυρία Ντρεσμπιώτη, αλλά μάθαμε ότι ο κύριος Σπανούλης έδωσε την άδεια σε όλους να γευτούν αυτή την εμπειρία να κάνουν την Ολυμπιακή παρέλαση. Σωστά, σωστά. Η ομάδα, όπως είπαμε, είναι ενωμένη και θέλει να είναι όλοι μαζί ενιαία στην πολύ μεγάλη τιμή που θα έχει ο Γιάννης. Να είναι σημαφόρος της Ολυμπιακής Αποστολής. Η ομάδα θα πάει αύριο το πρωί στο Παρίσι και θα επιστρέψει αυθημερών. Μάλιστα. Κύριε Ζήση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Μας κάνετε για άλλη μια φορά περήφανος. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Και νίκες. Μόνο νίκες. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά όλοι σας.